συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα στην μηνιαία μας συνάντηση. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το ζήτημα της κακοκαιρίας Μύδια, η οποία έφυξε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην Αττική. Θέλω να ξέρετε ότι καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την τροφοδότηση των στομών των δυνατών. Ξέρω ότι υπήρχαν καθυστερήσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα την ενόχληση και τον θυμό των πολιτών. Και εμείς θα διορθωθούμε και θα γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον για να αντιμετωπίζουμε προληπτικά αλλά και υποδεικνύοντα τα φαινόμενα. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και στις τελευταίες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από την κακοκαιρία. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ειδικά σε περιοχές στο Διόνυσο και στην Εκάλη, ουσιαστικά έπρεπε να ξαναχτίσουμε το δίκτυο της ηλεκτροδότησης από την αρχή. Ήταν τόσο μεγάλη η ζημιά η οποία έγινε και τόσο πολλά τα δέντρα τα οποία έπεσαν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο πώς αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα σαν το μέλλον. Είναι σαφές και γνωστό και σε εσάς ότι υπάρχει μια ενοχλητική επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων χρηστικών φορέων. Η δέσμευση προσωπικά δικιά μου και πριν χτυπήσει η κακοκαιρία ήταν ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιληθεί στα πλαίσια ενός νόμου πλαίσιου για αυτό το οποίο αποκαλούμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ώστε να ξέρει ο καθένας που αρχίζει και που τελειώνει η ευθύνη του, ώστε να μπορεί να υπάρχει και η ανάλογη λογοδοσία. Θα ήθελα τώρα να έρθω σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα την επικαιρότητα, ξεκινώντας με μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή. Πριν από ακριβώς 65 χρόνια, στις 19 Φεβρουαρίου του 1956, ψήφισαν για πρώτη φορά γυναίκες στη χώρα μας. Σήμερα, 65 χρόνια μετά, η χώρα έχει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο και τον τελευταίο μήνα έσπασε ένα πέπτος σιωπής με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτού του φαινομένου που αποκαλούμε MeToo, φαινόμενα εξουσιαστικής βίας, πρωτίστως κατά γυναικών αλλά και όχι μόνο, τα οποία πιστεύω ότι μας συγκλώνησαν όλους, μας ταρακούνησαν όλους. Κάποιοι άνθρωποι έσπασαν την σιωπή με τη φωνή τους. Ήρθε η ώρα τώρα εμείς με την δράση μας να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις καταγγελίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο κράτος δικαίου από τη μία και στην κοινωνία δικαίου από την άλλη. Είστε όχι απλά πρόεδρος της Δημοκρατίας, είστε γυναίκα, είστε επιφανής νομικός, είστε μάνα και ξέρω ότι έχετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά. Όπως και εγώ, ως πρωθυπουργός, πολιτικός πατέρας, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία ειδικά για τα θέματα που αφορούν στη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων, που αποτελεί την πιο απευθή εκδοχή αυτού του φαινομένου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό. Έχουμε δυνατότητες να οπλίσουμε το νομικό μας οπλιστάσιο, αλλά είναι πολύ πιο ευρύ και πολύ πιο σύνθετο από αυτό. Και σίγουρα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους. Ένα ζήτημα το οποίο δεν προσφέρεται καθόλου για κομματική αντιπαράθεση και στον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει και έχει ανοίξει και ευτυχώς έχει ανοίξει, θα πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πολιτική αλλά και κοινωνική συνένεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Όχι μόνο να γυρίσουμε στο παρελθόν και να τιμωρήσει η δικαιοσύνη εκεί που αρμόζει περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών, αλλά και κοιτώντας προς το μέλλον να σιγουρευτούμε ότι έχουμε το σωστό πλαίσιο ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τέτοια φαινόμενα. Και σε αυτήν την συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει, προσδέχω και στη δικιά σας στήριξη, αλλά και στη δικιά σας παρουσία μέσα από τον πολιτικό λόγο που ως πρώτη πολίτη της χώρας αφορείτε. Πρόεδρε, στο πρώτο θέμα της κακοκαιρίας που αναφερθήκατε, νομίζω ότι αυτές οι απότομες μεταβολές του καιρού δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και πλέον πρέπει όλοι να
είμαστε έτοιμοι και συμφιλειωμένοι και με αυτά τα φαινόμενα. Ακριβώς, ο κρατικός μηχανισμός είναι πάρα πολύ καλό να μπορεί να προλαμβάνει, και αυτό όντως το θυμάμαι και από την πορεία μου σαν δικαστή, αυτή την σύγκρουση και σύγχυση αρμοδιοτήτων που στην κρίσιμη στιγμή κανείς δεν έχει να αναλάβει την ευθύνη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα να ξεκαθαρίσουν και βέβαια ευτυχώς δεν ήταν μεγάλη ένταση στο φαινόμενο τέτοια διάρκεια τουλάχιστον και μπορούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε. Τώρα στο δεύτερο θέμα δεν σας κρύβω κύριε Πρόεδρε τη μεγάλη ανησυχία και θλίψη μου για όσα ακούγονται και συμβαίνουν ιδίως στον καλλιτεχνικό χώρο και φανερώνουν ένα πρόβλημα οξύ το οποίο μάλλον προϋπήρχε και εδώ και χρόνια και αναδεικνύεται τώρα με ένταση. Η κατάχρηση εξουσίας, η βία λεκτική και σωματική, είτε πρόκειται για τον χώρο εργασίας, είτε για την εκπαίδευση, είτε για τις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Στη συνάντησή μου με την Σοφία Μπεκατόρου, την έκανα ακριβώς για να σταλεί το μήνυμα σε όλες και όλους, γυναίκες και άντρες που υφίστανται κακοποιητική συμπεριφορά, ότι η πολιτεία τους ενθαρρύνει να μιλήσουν χωρίς φόβο. Σιωπές ετών λύνονται επιτέλους τώρα και έχουμε χρέος να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους αυτούς, να προστατευτεί η αξιοπρέπειά τους και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να αποκαταστήσουμε επίσης το κύρος προσώπων και θεσμών όπου χρειάζεται. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό, όπως το λέτε κι εσείς, να γίνουν σεβαστές οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου που διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. Είναι μια πολύ σημαντική διάσταση στο θέμα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι στην πορεία τα πράγματα έτσι θα βρουν τη σωστή, θα πάρουν τη σωστή διάσταση. Ναι, και εγώ πρέπει να σας πω ότι από μια πλευρά, από μια σκοπιά, χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν τώρα σε αυτή τη συγκυρία την δυνατότητα και την άνεση επιτέλους να μιλήσουν. Πρώτη η Σοφία Μπεκατόρου, έσπασε αυτό το πέπλο της σιωπής. Εγώ αμέσως και δημόσια χαιρέτησα αυτήν την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι με τον τρόπο και με τη συζήτηση την οποία κάνουμε, δίνουμε θάρρος σε περισσότερους συμπολίτες μας να μιλήσουν, να καταγγείλουν δημόσια ή στην δικαιοσύνη, όπως οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, τέτοια περιστατικά, τα οποία πολλές φορές, όπως είπατε, έρχονται από το βαθύ παρελθόν, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα, έχουν οριμάσει οι συνθήκες, ενδεχομένως να αισθάνονται ότι υπάρχει και η ασφάλεια ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά με τη δέουσα προσοχή και σημασία που πρέπει να τους αποδώσουμε. Ας δούμε λοιπόν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή ως μια ευκαιρία, ως κοινωνία, να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη για όσα έγιναν και για να προστατεύσουμε τα μελλοντικά πιθανά θύματα από τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Διότι όποιος σκέφτεται σήμερα να ασκήσει οποιασδήποτε μορφή σεξουαλική βία, πιστεύω ότι θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές. Θα γνωρίζει ότι η πιθανότητα δημόσιας έκθεσης και κατά συνέπεια τιμωρίας, εφόσον αυτό κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να συμβεί, θα είναι πολύ πιο, πιθανό να έχει αυτή την κατάληξη από ό,τι θα είχε πριν από κάποια χρόνια. Είναι συμπεριφορές που αποδοκιμάζονται σε κάθε εποχή. Υπάρχουν όμως και άλλες που σε προηγούμενες εποχές μπορεί να θεωρούνται συμβατές με τις κοινωνικές αντιλήψεις εποχής. Σήμερα όμως τα πράγματα εξελίσσονται και η κοινωνία ακριβώς πρέπει να την ακούμε και έχει οριμάσει αρκετά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να λειτουργούν οι θεσμοί σωστά, να ερευνώνται τα ζητήματα. Το κράτος δικαίου να λειτουργεί υπ' αυτή την έννοια, προστατεύοντας όλους τους εμπλεκομένους, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει κάποια δικαιώματα από την πλευρά του. Όλα πρέπει να γίνουν σεβαστά για να υπάρχει και μια ηρεμία στην κοινωνία.